Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στο διαστημικό σταθμό σε τροχιά γύρω από τη Γη. Ο διαστημικός σταθμός είναι ένα κινητό πλωτό εργαστήριο στο διάστημα και εκτελούνται επιστημονικά σενάρια. Η κατασκευή ενός διαστημόπλου μπορεί να διαρκέσει έως και 13 χρόνια και συναρμολογείται κομμάτι-κομμάτι από αστροναύτες στο διάστημα και είναι τεράστιος. Ελάτε να σας γνωρίσουμε το πλήρωμα και όλα τα βασικά όργανα από το διαστημόπλιο. Γεια σας, είμαι η Γκάρι και φροντίζω να παραμένει σε τροχιά το διαστημόπλιο γύρω από τη Γη γιατί κινείται με 28.000 χιλιόμετρα την ώρα. Γεια σας και από μένα, είμαι ο Στεφάν και θα σας δείξω τι σημαίνει έλλειψη βαρύτητας. Είναι πολύ ωραία να είσαι σαν πούπουλο αντί να περπατάς, αλλά είναι και επικίνδυνα για να μη σου έρθει κάτι στο κεφάλι. Αμάν, μια κουτάλα αιωρείται, πρέπει να προσέχουμε να μην μας χτυπήσει στο κεφάλι. Πώς και έτσι ξεδέθηκε αυτή η κουτάλα. Πρέπει να προσέχουμε. Εγώ είμαι ο Παντέλ και ελέγχω διαρκώς την πίεση οξυγόνου στις κάψουλες του διαστημικού σταθμού. Εκτός από το οξυγόνο που ελέγξαμε πριν, δίνουμε μεγάλη βάση σε όλα τα μέρη της στολής μας, ώστε στη συνέχεια να βγούμε έξω στο διάστημα για εξερεύνηση. Πλήρωμα, ετοιμαστείτε να βγούμε έξω στο διάστημα για εξερεύνηση. Είμαστε πανέτοιμοι. Πάμε να ελέγξουμε κάθε εκατοστό του διαστήματος. Γκάρι, εγώ πάω να ελέγξω τα πετρώματα, ώστε να δω αν μπορούν να καλλιεργηθούν. Κι εγώ πάω να δω αν υπάρχει νερό, έτσι ώστε αύριο μεθαύριο να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε και αυτό το πλανήτη. Παντέλ, ίσως αυτός ο πλανήτης μπορεί να κατοικηθεί σύντομα. Μπα, Γκάρι, δεν πιστεύω ότι αυτός ο πλανήτης μπορεί να κατοικηθεί, γιατί σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, περνάνε συχνά αστροκαταιγίδες μετεωριτών. Αχ, Παντέλ, τελικά έχεις δίκιο. Ήδη άρχισε μια καταιγίδα μετεωριτών. Πρέπει να κάνουμε γρήγορα, γιατί θα χάσουμε το οξυγόνο μας. Αχ, έπεσα, πάντα. Τρέχα γρήγορα. Θα πούμε στο κέντρο μας ανοίξει, για να μην φάσουμε τίποτα. Πλοίαρχε, κλείσε τις πόρτες γρήγορα. Θα χάσουμε το οξυγόνο μας. Και μην καθυστερείς. Το οξυγόνο είναι λιγοστό. Παρατσάκ, γλιτώσαμε. Ουφ, ευτυχώς αυτός ο πλανήτης δεν κατοικείται. Άσε που με χτύπησε κι ένας μετεωρίτης στο κεφάλι. Λοιπόν, παιδιά, η ομαδικότητα και η συνεργασία πάντα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γι' αυτό κάντε κι εσείς μία εγγραφή στο κανάλι μας, Junior Play TV. Γεια σας, παιδιά!